Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος σας. Εντάξει, άμα μπει και κανένας άνθρωπος και χρειαστεί τίποτα, πολύ πολύ να κάνουμε καμιά συναλλαγή φαρμακείο live. Λοιπόν. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γεννίδη, τι γίνεται με αυτή την ιστορία με τα χαπάκια ιωδίου? Έχουμε ξεφύγει λίγο. Ναι, κάθε φορά συμβαίνει αυτό. Όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, πανικόβλητος ο κόσμος τρέχει να βρει να προστατευτεί, προσπαθώντας να προστατευτεί, αναζητά όποια λύση του δίνουν από το διαδίκτυο. Δυστυχώς πολλές φορές αυτά παραφράζονται κιόλας, και ενώ τα χαπάκια ιωδίου δίνονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο κόσμος έχει αρχίσει και τα ψάχνει και στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να τα προμηθευτεί, να τα έχει στο σπίτι του έτοιμα, ναι, όπως παλαιότερες επί κορονοϊού δηλαδή, ναι, όχι και τόσο παλαιότερα δηλαδή, ναι, έψαχναν τα χαπάκια αντιβιωτικά, μετά ψάχναν κολχικίνες, μετά ψάχναν διάφορα άλλα σκευάσματα. Η οποία ιστορία με το ιώδιο είναι λίγο μύθος, έτσι, μόνο για το θεροειδή νομίζω είναι. Ναι, μύθο δεν θα το έλεγα, έχει κάποια επιστημονική, ναι, βάση, απλώς αυτή η επιστημονική βάση δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ψάξιμο το οποίο γίνεται τώρα στα φαρμακεία και ζητάνε όλοι χαπάκια ιωδίνης. Είναι για να προστατευτεί από τη ραδιενέργεια, υποτίθεται, έτσι, αν έρθει η ραδιενέργεια εδώ. Είναι για να προστατευτεί ο θυροειδής από τη ραδιενέργεια, ναι. Γιατί, όπως θα είδατε και όλες και όπως θα διαβάσετε και από τα ρεπορτάζ, σε κάποιες χώρες τα φαρμακεία μοιράζουν χαπάκια ιωδίου. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μία βάση. Mm-hmm. Απλώς αυτή η βάση δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν ούτε τέτοια χαπάκια ούτε συμπληρώματα διατροφής που να περιέχουν ιώδιο. Παλαιότερα υπήρχαν κάποια συμπληρώματα. Mm-hmm. Αλλά όπως λέει και η λέξη τους, επειδή είναι συμπληρώματα, για να πάρει κάποιος την ποσότητα που χρειάζεται σε θεραπευτική δόση, γιατί τώρα πλέον αν γίνει κάτι θα χρειαστούμε μια θεραπευτική δόση ο καθένας από εμάς, θα έπρεπε να καταναλώσει 500 χαπάκια συμπληρωμάτων διατροφής. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνετε, μάλιστα, σίγουρα θα είχε πολλές παρενέργειες. Θα δώσετε ένα για πλήση στομάχου μετά, όχι για... Από τη λήψη τόσων σκευασμάτων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και επειδή στην Ελλάδα έχουν σταματήσει να κυκλοφορούν ακόμα και αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, δεν mm-hmm. πρόκειται να βρει κανείς τίποτα, και αν βρει να μην το πάρει, και επειδή δεν θα βρει, μην το ψάξει, είναι πολύ βασικό ούτε στο διαδίκτυο για να το αγοράσει από το εξωτερικό, γιατί θα του δώσουν κάτι ψεύτικο, mm-hmm. είτε αυτό που θα πάρει δεν θα έχει καμιά αξία. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα. Αν συμβεί κάτι ομιγέννητο που δεν το εύχεται κανένας και δεν πιστεύω ότι θα ζήσουμε τέτοιες στιγμές, mm-hmm. αν συμβεί κάτι τέτοιο, τέτοια χαπάκια για την προστασία για το θυροειδή θα δοθούν από την ελληνική κυβέρνηση, θα μοιραστούν εκτιμώ από τα φαρμακεία και ο καθένας θα τα πάρει με τον τρόπο που πρέπει, mm-hmm. τις μέρες που πρέπει, mm-hmm. τη δοσολογία που πρέπει να τα πάρει, έτσι ώστε να έχει αποτέλεσμα και όχι παρενέργειες. Ωραία, άρα δεν παίρνουμε από το εξωτερικό, γιατί υπάρχει αυτή η μανία. Εντάξει. Υπάρχει αυτή η μανία. Όταν δεν βρίσκουμε κάτι στην Ελλάδα, ψάχνουμε να το βρούμε από κάπου αλλού. Αλλά αυτά είναι επικίνδυνα. Mm-hmm. Και να κάνουμε και μία αναφορά στο θέμα των ελλείψεων που είχαν παρατηρηθεί κατά διαστήματα, που παρατηρούνται κατά διαστήματα στην ελληνική αγορά φαρμάκων. Μαζί τα είχαμε πει, είχαμε μιλήσει για αυτό το φαινόμενο εταιρείες, βιομηχανίες να κάνουν αυτές τις πλασματικές, ουσιαστικά να δημιουργούν αυτή την πλασματική έλλειψη, κάνοντας επανεξαγωγή φαρμάκων που εισάγονται στην Ελλάδα. Έχουμε καμία εξέλιξη ως προς αυτό? Η έλλειψη είναι δυστυχώς πραγματική. Η πλασματική είναι ο δείκτης εξαγωγών της χώρας. Σωστό. Αυτός είναι ο πλασματικός. Η εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Πανελλήνιος στον mm-hmm. Ανακυπτικό Σύλλογο πριν από 2-3 μέρες, στην οποία συνέντευξη τύπου έθεσε πάλι αυτά τα θέματα, mm-hmm. αυτά που συζητάμε και εμείς εδώ και τόσο καιρό. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Mm-hmm. Καμία βελτίωση δεν υπάρχει. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Πρέπει να πάρει απόφαση η πολιτεία ότι θα πρέπει να λύσει αυτό το θέμα. Και εκτιμώ ότι τώρα είναι η κατάλληλη εποχή για να πάρει αυτές τις αποφάσεις, γιατί με το θέμα της κρίσης, της ενεργειακής κρίσης γενικότερα και ειδικότερα και με τον πόλεμο ο οποίος γίνεται εκεί στην Ουκρανία, νομίζω ότι θα επηρεάσει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση προμήθειας φαρμάκων και στη χώρα μας. Οπότε καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι από την αρχή και για να μην τρέχουμε μετά να λέμε δεν μας λείπει το ένα φάρμακο ή μας λείπει το άλλο φάρμακο. Άρα αναμένουμε να επηρεαστεί η αγορά φαρμάκων, να έχουμε ακόμα περισσότερες ελλείψεις το επόμενο διάστημα, να συνεχιστεί αυτή η κρίση. Ελλείψεις
φαρμάκων έχουμε σε κάθε μικρή αλλαγή. Και η αλλαγή που ζούμε αυτές τις μέρες είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι θα αντιμετωπίσουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Εύχομαι να μην το αντιμετωπίσουμε. Μα να πάνε όλα καλά, μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.